Συντρόφισσες, σύντροφοι, φίλοι της Παλαιστίνης. Ευχαριστώ πολύ τον Προεδρείο που μας δίνει αυτό το βήμα για να στείλουμε αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε αυτή τη συγκέντρωση και να πούμε την απόψή μας για τον Παλαιστινιακό. Η προπαγάνδα του κράτους του Ισραήλ ότι ο πόλεμος ξεκίνησε 7 το Οκτώβρη κάνει μεγάλο λάθος. Λάθος το οποίο υιοθετήθηκε από πολλά ελληνικά κανάλια. 70 χρόνια κατοχή στην Παλαιστίνη υπάρχει. 70 χρόνια υπάρχει καταπίεση του Παλαιστινιακού λαού. 70 χρόνια υπάρχουν 3 εκατομμύρια πρόσφυγες Παλαιστίνοι σε όλα τα μήκη της γης. Εσείς σαν Έλληνες ξέρετε από προσφυγιά. Εμείς στηριζόμαστε στο ελληνικό λαό, όχι στις ελληνικές κυβερνήσεις, ούτε σε αυτή τη σημερινή, ούτε στην προηγούμενη. Κυρίες και κύριοι, μας είπανε ότι αποσύρθηκαν τότε από την λωρίδα της Γάζας πριν 20 χρόνια. Αλλά είχαν όλη τη λωρίδα της Γάζας με 2,5 εκατομμύρια Παλαιστίνιους στη μεγάλη φυλακή. Δεν έμπαινε μέσα τίποτα χωρίς την έγκριση των Ισραηλινών. Δεν έβγαινε κανείς, δεν έμπαινε κανείς στη λωρίδα της Γάζας χωρίς την έγκρισή τους. Χώρια τη δυτική όχθη του Ιορδάνη. Χώρια το τείχο της ντροπής που είχα φτιάξει στη δυτική όχθη. Η καταπίεσή μας ήταν καθημερινή. Σήμερα στη λωρίδα της Γάζας πάνω από 100.000 είναι οι νεκροί, οι αγνοούμενοι και οι τραυματίες. Αυτός ο πόλεμος δεν το κήρυξαν οι Ισραηλοί μόνοι τους απέναντί μας. Είναι η Αμερική, είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση στη μέση που τους στηρίζουν με τα όπλα τους. Κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή στη λωρίδα της Γάζας υπάρχει καταστραμμένα 70% από τα σπίτια και όλα τα νοσοκομεία της Γάζας, χώρια μάλιστα στην δυτική όχθη του Ιορδάνη που υπάρχουν καθημερινά συλλήψεις. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή στις φυλακές του Ισραήλ πάνω από 11.000 Παλαιστίνοι κρατούμενοι. Αυτή τη στιγμή το Ισραήλ δεν δέχεται να σταματήσει αυτό το πόλεμο γιατί υπάρχει πίσω τους η Αμερικανική βοήθεια. Εμείς ζητάμε τώρα, εδώ και τώρα, να σταματήσει αυτός ο πόλεμος. Εμείς στηριζόμαστε στην αλληλεγγύη των λαών σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, από την Αμερική μέχρι και την Ασία. Εμείς ζητάμε αυτή τη στιγμή ίδρυση του ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους στη δυτική οχθή του Ιορδάνη και στο λωρίδα της Γάζας με πρωτεύουσα τη Ιερουσαλήμ. Μας δίνετε εσείς αυτή τη στιγμή με την παρουσία σας αισιοδοξία και ελπίδα ότι θα νικήσουμε και θα διεδρύσουμε αυτό το κράτος. Ζήτω η αλληλεγγύη των λαών. Ζήτω η Παλαιστίνη. Ευχαριστώ πολύ.